Θέλω να σας ρωτήσω πότε ενημερωθήκατε και από ποιον για το συμβάν. Από τις Ρώσους. Ποια μέρα? Μετά που επέστρεψαν από την Ιταλία. Βασικά ενημερώθηκα από τον κύριο Σιρινίδη. Από τον κύριο? Σιρινίδη. Τον κύριο Λάζαρο. Μάλιστα. Σας είπαν ότι λείπουν τι? Λείπει τι υλικό και ποιας αξίας? Για αξία οι ίδιοι προσωπικά δεν μου ήταν στην αστυνομία βασικά εκεί πέρα που βρεθήκαμε, αλλά κοιτάξτε να δείτε, δεν θα μπορούμε να πούμε την ακριβώς εκτίμησή του, γιατί η κυρία υπεύθυνη η οποία θα έρθει τη Δευτέρα. Ποιος θα έρθει τη Δευτέρα? Θα έρθει η κυρία υπεύθυνη, ότι είναι η διαχειρίστρια όλης της ομάδας. Η διαχειρίστρια της ομάδας, αυτή τη Δευτέρα. Μέχρι αυτή τη στιγμή εσείς δεν έχετε καμία εικόνα για το ποσό? Στο περίπου να μου. Ποιο είναι αυτό το περίπου? Γύρω στα 5.000 να μου. 5.000 ευρώ? Έτσι λένε. Το ότι αυτά τα κουπιά, τα ζευγάρια, μιλάμε για 9 ζευγάρια στην ουσία, συν κάποια άλλα υλικά, καρέλα και τα λοιπά. 9, όχι καρέλα, δεν φάμε κάποια παπούτσια υποπόδια, νομίζω το λένε έτσι στην ακριβή. Παπούτσια και υποπόδια, μάλιστα. Παπούτσια και υποπόδια είναι παπούτσια, τα οποία στην ορολογία την κοπηλατική τα λένε υποπόδια. Υποπόδια, μάλιστα. Γιατί οι δικές μας πληροφορίες, οι αρχικές τουλάχιστον και οι εκτιμήσεις, αναφέρουν ότι αυτά τα κουπιά, τα 9 ζευγάρια κουπιά, είναι τελευταία μοντέλα, να το πω έτσι, τελευταία παραγωγής και τεχνολογίας, που σημαίνει ότι είναι πολύ πιο ακριβά από τα συνήθη, από τα συνηθισμένα κουπιά που ξέρουμε εμείς. Αυτά είναι αυτά μας είπαν συγκεκριμένα και στην κατάσταση που δώσαν στην αστυνομία. Αυτά είπαν οι Ρώσοι στην αστυνομία στην κατάθεσή τους, τα 5.000 ευρώ. Ναι. Μάλιστα, από ό,τι έχουμε διαφοροποίηση του ποσού. Η συμφωνία που είχατε κάνει εσείς ως Δήμος και ως Πρόεδρος, ως Επιτροπή, ποια ήταν, ποια είναι η συμφωνία, τι έχετε συμφωνήσει με τους Ρώσους? Εμείς τους φιλοξενούμε, να δούμε έναντι 2.200 το μήνα. 2.200 το μήνα. Μέσα αυτά τα 2.200 το μήνα που υποχρεούνται να πληρώσουν αυτοί, εσείς ποιες υπηρεσίες είστε υποχρεωμένοι να τους παράσχετε? Τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Τις αθλητικές εγκαταστάσεις, φαντάζομαι, με φύλαξη αυτών. Όχι, δεν έχουμε αναφέρει τίποτα. Δεν αναφέρει τίποτα η συμφωνία για τη φύλαξη. Ναι. Θεωρητικά όμως. Δεν υπάρχει, κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει. Είναι μια είδους φιλοξενία. Μια είδους φιλοξενία. Στην οποία όμως δεν είχε προβλεφθεί ποτέ, αν γίνονταν κάτι τέτοιο, μια κλοπή, ποιος έχει την ευθύνη? Όχι, κάτι τέτοιο δεν είχαμε αναφέρει. Άρα κατά τη γνώμη σας, κατά τη γνώμη τη δική σας, ποιος μπορεί να ευθύνεται, όχι για την κλοπή. Τώρα τι να σας πω να μου. Η προσωπική εκτίμηση σας ρωτάω. Δεν πού να ξέρω τώρα να μου. Μαξί, διαφορά τώρα μου κάνετε και ανακριτικές ερωτήσεις, τις οποίες δεν κάνει η ίδια αστυνομία, κύριε Μιξέ. Κοιτάξτε. Διαφορά είναι, είμαι έτοιμος να σας πω οτιδήποτε γνωρίζω. Αυτό ακριβώς προσπαθώ και εγώ να... Ότι, ναι. Η διαφορά είναι όμως ότι... αν υπήρχε κάτι ιδιαίτερο, θα πρέπει να είχαμε ένα αρχείο το οποίο να λέει ότι πόσα μας έφεραν ακριβώς και να τα διαχειριζόμαστε εμείς ανά πάσα χρονική στιγμή. Ό,τι γίνεται στο γραφείο κίνησης του στρατού ή κάποιες επιχείρησης, εν πάση περιπτώσει. Ακριβώς. Αυτό έχει γίνει. Που δεν... Όχι, δεν έχει γίνει. Ποιος έπρεπε να το κάνει αυτό? Δεν έχει γίνει. Τώρα τι να σας πω να μου. Ήταν η πρώτη σύμβαση μου βασικά και η φιλοξενία που δεν υπολόγισε κανένα ούτε και την συγκεκριμένη κατάσταση που θα ακολουθούσε. Πάντως θα ήθελα να σας πω, κύριε Πρόεδρε, ότι για το θέμα που αναφέρατε ότι σας κάνω σχεδόν ανακριτικές ερωτήσεις, επειδή εγώ... Με τον τρόπο δηλαδή που ρωτάτε πραγματικά. Δεν ξέρω αν ο τρόπος μου, και συγγνώμη αν σας φάνηκε κάτι τέτοιο, θεός φυλάξει, δεν έχω καμία τέτοια διάθεση. Δεν έχω πρόβλημα να μιλήσω. Από την άλλη... Είμαι ανοιχτός, βλέπεις στο διάλογο. Μπράβο και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Απλά θέλω να πω και εγώ κάτι γι' αυτό, επειδή και εγώ είμαι ένας απλός πολίτης και δημότης, θεωρώ ότι από τη στιγμή που... Πρέπει να ρίξουμε διαφάνεια και μάλιστα να πω την αλήθεια. Είναι ένα λιπηρό γεγονός το οποίο προσβάλλει πραγματικά και την πόλη, έτσι. Έτσι, αυτό δηλαδή στη στιγμή την πόλη μας δημιουργεί πρόβλημα τεράστιο. Εμείς ενεργήσαμε να φέρουμε τους συγκεκριμένους ανθρώπους για να διαφημίσουμε την πόλη, όχι για να τη διαφημίσουμε. Είναι αυτό που γράψαμε και εμείς εχθές, ότι από εκεί που γύρισε ανάποδα το θέμα. Εκεί που τους είχαμε σαν την καλύτερη διαφήμιση για την πόλη μας, τώρα γυρίζει σαν τη χειρότερη διαφήμιση. Γι' αυτό και. Συγχωρήστε μου, δεν ξέρω αν σας φάνηκε κάτι τέτοιο, δεν είχα καμία πρόθεση. Δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση από εμάς. Λοιπόν, οπότε η διαδικασία τώρα πού βρίσκεται? Η διαδικασία έχει κατατεθεί η αγωγή να πούμε από τους Ρώσους και με την δική μας. Και με την? Καταγνώσαμε φυσικά και δεν γνωρίζουμε. Όχι, είπατε και με τη δική μας πια. Ναι, με όλη την απόλυτη βοήθεια και υποστήριξη. Α, τη συμπαράσταση και υποστήριξη τη δική σας, μάλιστα.
Και για να καταθέσω εγώ προσωπικά να βγουν μια αγωγή, δεν μου είπαν από την αστυνομία, επειδή το περιστατικό στοιχείο το οποίο είναι κλεμμένο δεν είναι δικό σας στην διευθυνσία σας, καλό θα είναι να κάνει την αγωγή, λέει ο ιδιοκτήτης. Α, ναι, λογικό είναι. Από τη στιγμή που δεν είναι ιδιοκτησία του Δήμου το κλαπέν, το υλικό που κλάπηκε, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορείτε να κάνετε εσείς την αγωγή, θα την κάνει ο ιδιοκτήτης, εννοείται, ναι. Απλά εσείς μπορείτε να συνδράμετε, με φαντάζομαι, με διαφορετικούς τρόπους. Μάλιστα. Άρα, αναμονή των εξελίξεων. Αναμονή των εξελίξεων. Εξελίξει ότι όμως, επειδή είμαι στον δρόμο και οδηγάω, σε λίγο. Δεν ξέρω και το σημείο και λίγο δεν θα έχω σήμα καθόλου. Ωραία, ωραία. Αυτό είναι πάντως. Δεν έχω πρόβλημα, έκανα ένα λεπτό. Όχι, μόνο αυτό ήθελα να δω. Πού βρίσκονται οι ανακρίσεις, αυτό το σημείο που είπατε ότι δεν μπορεί να γνωρίζετε. Από την Δευτέρα όμως θα έρθει η κυρία Όλγα, δεν θυμάμαι ακριβώς, είναι και δύσκολο στην έκφραση. Η αρμόδια, υπεύθυνη της ομάδας. Με αυτήν θα μπορούμε να μιλάμε, κύριε υπεύθυνη, και θα έχουμε την απόλυτη διάλογο τότε. Μάλιστα. Πάντως το τελευταίο. Και για την εκτίμηση του κλεμμένου υλικού και για τα πάντα. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, τότε περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Πάντως το σημαντικό που εγώ ακούω σήμερα από εσάς είναι ότι οι Ρώσοι κατέθεσαν αγωγή για υλικό που κλάπηκε, το οποίο η αξία του εκτιμάται γύρω στις 5.000 ευρώ και όχι 50 που έχει ακουστεί από διάφορους άλλους. Ποιος είπε για 50. Ναι, εμείς είχαμε πληροφορίες και μάλιστα από επίσημα χείλη όσον αφορά τη. Από επίσημα. Από επίσημα χείλη, χωρίς όμως να είναι off the record η πληροφορία, γι' αυτό και δεν αναφέρω. Από ανθρώπους οι οποίοι έχουν να κάνουν με το άθλημα. Δεν μπορώ να ξέρω. Τι να σας πω. Οι οποίοι γνωρίζουν, υποτίθεται, κάτι παραπάνω από εμάς σε σχέση με την αξία του υλικού αυτού. Αυτό ο Ιβάν συγκεκριμένα, αυτό κατέθεσε. Αυτό κατέθεσε ο Ιβάν, τα 5.000 ευρώ. Και με τον μεταφραστή, ας πούμε, με τον οποίο μιλούσαμε, αυτό ακριβώς, ας πούμε, ήταν. Καλώς, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε, γεια σας.